Ανοίγει το επόμενο Σάββατο η αυλαία στο πρωτάθλημα της National League 1 με τη συμμετοχή του Όφη και της Αναγέννησης. Η ομάδα του Ηρακλείου υποδέχεται στις 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα το Παγκράτη στο κλειστό του Λίντο, που θα αποτελέσει την έδρα του Όφη τη νέα χρονιά, με στόχο βέβαια το νικηφόρο ξεκίνημα. Την ίδια ώρα το συγκρότημα του Αρκαλοχωρίου θα παίξει με αντίπαλο τα Φανάρια στην Άξο. Η προετοιμασία των δύο ομάδων μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μετράνε όλα τα παιχνίδια από την πρώτη αγωνιστική, ειδικά την πρώτη αγωνιστική που παίζουμε στην έδρα μας, είναι όλα τα μάτς μέσα είναι πρέπει. Είναι ένας όμιλος που μιλάμε ότι οι 11 από τις 12 ομάδες πηγαίνουν για τα play-off. Που σημαίνει ότι οι 11 από τις 12 ομάδες θέλουν να διεκδικήσουν θέση για άνοδο. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Αν εξαιρέσουμε μία-δύο αθηναϊκές ομάδες, οι οποίες δείχνουν σαν ρόστερ να είναι πιο δυνατές. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τα συν και τα πλήν, αλλά πραγματικά είναι, νομίζω, πιο όσα χρόνια εγώ είμαι στην κατηγορία, είναι ο πιο δύσκολος όμιλος που έχω συναντήσει. Τουλάχιστον στα χαρτιά και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, η ομάδα καλύτερη στα λόγια. Έχω πει ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ήρθαν όλοι οι παίχτες που ήθελα να έρθουν και νομίζω ότι έχω όλα τα παιδιά που ήθελα για να δουλέψω και να μπορέσω να βγάλω τον μπάσκετ που έχω οραματιστεί για την ομάδα. Από εκεί πέρα βρισκόμαστε σε έναν όμιλο ο οποίος πραγματικά πρέπει να είναι πιο δύσκολος όμιλος των τελευταίων ετών. Προβλέπεται να γίνεται ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και γι' αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία όλα τα παιχνίδια από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Θέλω να είμαστε υγιείς και από εκεί πέρα νομίζω ότι στηριζόμαστε στα δικά μας, στις δικές μας δυνατότητες και θα πάμε καλά. Και πραγματικά εύχομαι όλες οι ομάδες του νησιού να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει και να μπορέσουμε σταδιακά το κριτικό μπάσκετ να ανεβαίνει και να υπάρχουν περισσότερες ομάδες και περισσότερος ανταγωνισμός. Μόνο καλό μπορεί να κάνει στις ομάδες, στους παράγοντες, στους προπονητές, σε όλες. Γενικά το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οπότε εμείς κοιτάμε μέρα με τη μέρα να βελτιωνόμαστε και ατομικά και ομαδικά, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη δυσκολία του πρωταθλήματος. Έχουμε ένα δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι και σε καινούργιο γήπεδο, αλλά πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι και θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για όλους. Το Παγκράτη έχει δυναμώσει πάρα πολύ, αλλά ελπίζω θα είμαστε έτοιμοι και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε την νίκη. Ο Όμιλος έχει δυναμώσει πολύ, είναι καλύτερος από πέρσι, δεν ξέρει κανείς. Δεν υπάρχει κατάταξη να πούμε ότι κάποιος είναι πολύ δυνατός ή κάποιος είναι πολύ κακός. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν 2-3 φαβοροί. Στα χαρτιά βέβαια, όχι ότι δεν έχει παίξει κανείς επίσημο αγώνα. Αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι κάθε μάτς θα είναι ντέρμπι. Είναι καλό για τους παίχτες, είναι καλό για τον κόσμο, είναι καλό για όλους, αυτό θεωρώ, και για την κατηγορία.